Γιατί είμαι εδώ? Για να μιλήσω για το Σάββατο. Ποιο Σάββατο? Το μεγάλο Σάββατο. Την κορύφωση του δράματος της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης. Ναι, ξέρω. Άλλοι είναι με τις οικογένειές τους. Η μαγειρίτσα μαγειρεύεται σιγά σιγά ώστε να έρθει ζεστή στο τραπέζι μετά τις 12. Εγώ εδώ και 4 χρόνια το έχω σταματήσει αυτό. Φτιάχνω ένα τζιν με τόνικ. Το απολαμβάνω και περιμένω. Πριν 4 χρόνια λοιπόν ανέλαβα ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο στη Σιάτιστα της Κοζάνης. Καταρχάς είμαι πυροτεχνουργός και ευλόγως θα διερωτηθείτε τι είναι αυτό. Στο σχολείο δεν αναφέρθηκε ποτέ αυτή η λέξη, ούτε καν το επάγγελμα. Τέλος πάντων, ανέλαβα ένα πολύ δύσκολο και επίπονο έργο, όπως προανέφερα, να φέρω εις πέρας το μεγάλο Σάββατο αυτή τη γιορτή με βεγγαλικά. Πολλά βεγγαλικά τα οποία θα σκέπαζαν τον ουρανό και θα ήταν ορατά μέχρι το διάστημα, ώστε να κάνουμε χαρούμενους όχι μόνο τους κατοίκους της περιοχής αλλά και τους ανθρώπους εκεί πάνω που δουλεύουν σκληρά, που έχουν να δουν τόσο καιρό τις οικογένειές τους. Μου πάνε Αποστολή, κάντο, σε εμπιστευόμαστε. Έφτιαξα ένα πολύ μεγάλο τόξο σε όλη την περιοχή. Έπιανε μέχρι την Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα. Το οποίο με ένα πράβ δικό μου θα δημιουργούσαμε όλο αυτό το σκηνικό. Με άπειρα φώτα, άπειρα βεγγαλικά, άπειρα πυροτεχνήματα. Για όλους. Για όλους. Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Κοζάνης, από τη Θεσσαλονίκη άνθρωποι, από τη Λάρισα, αλλά για μένα πιο πολύ για αυτούς εκεί πάνω, που έχουν να δουν τόσο πολύ καιρό τις οικογένειές τους, που εργάζονται για εμάς, για την τεχνολογία, για την ανθρωπότητα, για τις κεραίες και τα GPS. Εκείνη την ημέρα όλοι στην περιοχή με βλέπαν σαν τον Πρωθυπουργό. Έχει τα καλά και τα κακά του αυτό. Με χαιρετούσαν, μου λέγανε Αποστόλη, θα πάνε όλα καλά σήμερα. Εγώ ήμουν σίγουρος. Έχω φέρει εις πέρας πολύ δύσκολες αποστολές. Ένα γεφύρι στη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ δύσκολο. Το γκρέμισα. Έχει γίνει τώρα δρόμος. Περνάει από πάνω δρόμος. Ένας λάθος υπολογισμός απέφερε το μοιραίο. Καθώς οι δυναμικοί των βεγγαλικών υπερκάλυψαν τις απαιτήσεις του χώρου και της ατμόσφαιρας. Τι σημαίνει αυτό? Ένας μικρός ήλιος δημιουργήθηκε πάνω από τη Σιάτιστα. Ευτυχώς είχα προνοήσει όλοι οι κάτοικοι να φορούν γυαλιά ηλίου. Μια φοβερή εικόνα. Όπου 12 και 1 όλοι με γυαλιά ηλίου να τσουγκράνε αυγά. Απίστευτο. Απίστευτο. Έβγαλα τα γυαλιά να κοιτάξω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω υπερευαισθησία στο φως, καθώς ύστερα από 8 επεμβάσεις έχουν επανέλθει μερικά χρώματα, όπως το πράσινο, το μπλε και το κόκκινο. Βλέπω πολύ καλά τις σκιές, βλέπω τι γίνεται μέσα στο χώρο, βλέπω εδώ έχουμε μικρόφωνα, έχουμε κάμερες. Μπορώ να το καταλάβω αυτό γιατί μου το είπαν τα παιδιά πριν που ήρθανε.
Δεν χάνω την ψυχραιμία μου, μπορεί να είμαι πλέον άνεργος. Αλλά πάντα θα αναπολώ αυτή τη στιγμή. Με κάνει χαρούμενο αυτό. Θα με κάνει για άλλο με τη ζωή. Ζω για αυτό το Σάββατο. Το μεγάλο Σάββατο. Πιστή ή όχι, δεν έχει σημασία. Είναι το δικό μου Σάββατο. Είναι το δικό μου Σάββατο.